Γεια σας, εγώ είμαι ο Νικόλας από τους νέους ΣΥΡΙΖΑ. Λίγα λόγια για το γιατί εμείς στηρίζουμε την ανοιχτή πρωτοβουλία ενάντια στα κέντρα κράτησης. Αν ξεκινήσουμε από την πολιτική αυτή της κυβέρνησης για το μεταναστευτικό, πρέπει να θυμηθούμε πρώτα απ' όλα το ξένιο βία, μια διαδικασία με την οποία σοριδών αυτή η κυβέρνηση μάζευε ανθρώπους από το κέντρο της Αθήνας με το μόνο έγκλημα ότι έμοιαζαν να μην είναι Έλληνες ή ότι έμοιαζαν να είναι μελάμψη. Στη συνέχεια όλοι αυτοί οι άνθρωποι οδηγήθηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης ανά την Ελλάδα και σύμφωνα με ανεπίσημα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα, γιατί η κυβέρνηση κανένα επίσημο στοιχείο δεν έχει εκδώσει, αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να είναι και πάνω από χίλιοι. Αυτή η πολιτική έχει ένα διπλό στόχο. Πρώτον, να μάθει στην ελληνική κοινωνία ότι υπάρχει ένας εσωτερικός εχθρός που φταίει για όλα τα δεινά της. Προσπαθεί δηλαδή να μας πείσει ότι για τη φτώχεια, για τη λιτότητα, για την ανέχεια, για τους ανθρώπους που πεθαίνουν από τα μαγκάλια, δεν φταίει αυτή η πολιτική, αλλά φταίνε οι μετανάστες που ήρθαν εδώ πέρα επειδή στην πατρίδα τους δεν έχουν μοίρα. Και το δεύτερο που κάνει αυτή η πολιτική είναι ότι προωθεί σε ολόκληρη την Ελλάδα τον εγκλεισμό και τη φυλάκιση σαν μέτρο ποινής, χωρίς καν να έχει προηγηθεί δίκη. Η ποινή δηλαδή της φυλάκισης επιβάλλεται σε αυτούς τους ανθρώπους ως διοικητικό μέτρο, χωρίς καν να έχει ακολουθεί μία δίκη για αυτούς. Αυτά τα δύο πράγματα εμείς θέλουμε να τα καταγγείλουμε. Συμμετέχουμε σε αυτή την πρωτοβουλία για να κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης σε όλη την Ελλάδα, αλλά και για να σταματήσει η κράτηση των ανθρώπων μέσα στα αστυνομικά τμήματα. Και γιατί πάνω απ' όλα θέλουμε να δείξουμε με αφορμή τα γεγονότα στη Λαμπεντούζα αλλά και στη Λευκάδα ότι η μετανάστευση δεν είναι έγκλημα, η προσφυγιά δεν είναι έγκλημα, οι οικονομικοί μετανάστες δεν είναι εγκληματίες, αλλά οι πραγματικοί εγκληματίες είναι όσοι παίρνουν το μίσος και το ρατσισμό σε αυτή την κοινωνία και κυρίως σε αυτή η κυβέρνηση.